Γεια σας! Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στο κανάλι μου. Σήμερα αποφάσισα να σας δείξω ένα εντελώς nude make-up, γιατί μου το ζητάτε πάρα πολύ. Αλλά η διαφορά ποια είναι? Είναι ότι αυτή τη φορά δεν χρησιμοποίησα liquid make-up. Έχω χρησιμοποιήσει πουδρένια βάση, make-up powder ή αλλιώς, όπως το ξέρετε, compact. Πάμε λοιπόν να δούμε τους τρόπους που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο φυσικό και πολύ λαμπερό αποτέλεσμα. Λοιπόν, δεν έχω βάλει τίποτα στο πρόσωπό μου γιατί θέλω να σας δείξω όλη τη διαδικασία, το primer που θα βάλω και την πουδρένια βάση. Δεν είναι η αδυναμία μου η πουδρένια βάση, αλλά ξέρω ότι το προτιμάτε πολλές, οπότε θα σας δείξω κι εγώ τα δικά μου tips και το δικό μου τρόπο, ώστε να βγει όσο γίνεται πιο φυσικό το αποτέλεσμα. Λοιπόν, για αρχή έχω διαλέξει ένα primer το οποίο έχει γυαλάδα. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί ακόμα και αν βάζουμε πουδρένια βάση, το αποτέλεσμα του μετά είναι λίγο πιο φυσικό. Όσες βέβαια έχετε πόρους ή σημαδάκια από ακμή και τέτοια, καλύτερα είναι να αποφεύγετε και να προτιμάτε άλλο είδους primer που κλείνει τους πόρους και γενικά βοηθάει στην κατάσταση αυτή και έχετε πιο ωραίο αποτέλεσμα στο τέλος. Πάμε λοιπόν με το primer, αφού πρώτα πιάσουμε τα μαλάκια. Είδατε τι ωραίο και φυσικό αποτέλεσμα δίνει. Πριν βάλουμε φυσικά το make-up powder, θα καλύψω τα μάτια μου. Βάζω πρώτα δηλαδή corrector και concealer. Καλό είναι, επειδή είναι το make-up μας πούδρα, να βάζουμε concealer πριν το make-up. Γιατί αν δεν ξέρετε να το δουλέψετε, υπάρχει περίπτωση να σας κάνει μπάλωμα. Ή σε κοκκινίλες αν έχετε, σε σπυράκια καλό είναι να βάλετε λίγο corrector, το ισορροπεί και συνεχίζουμε με το concealer. Είδατε ότι παίζω με το concealer, δηλαδή βάζω εδώ και μπορεί να βάζω και λίγο ρινοπαριακές. Φωτίζει όπου βάζουμε φως, μέσως έρχεται σε ισορροπία. Αν έχουμε έντονες ρινοπαριακές, καλό είναι να κάνουμε ένα μικρό πέρασμα. Αυτό λοιπόν που θέλω να σας πω, τα καλά που έχουν βέβαια τα compact foundation, δηλαδή τα make-up powder, είναι ότι δεν οξυδώνονται, δηλαδή αυτό που βλέπετε το χρώμα και μένει στην επιδερμίδα, αυτό και μένει. Γιατί αν έχετε παρατηρήσει κάποιες φορές όταν κάνετε τοποθέτηση στο υγρό make-up, σε κάποια δευτερόλεπτα όταν μένει, ένα λεπτό εκεί περίπου, αρχίζει και αλλάζει χρώμα. Αυτό λοιπόν με τα compact foundation δεν γίνεται. Φυσικά θα πρέπει να προσέξουμε να διαλέξουμε το σωστό χρώμα. Μπορείτε να δείτε, θα σας κάνω πάλι εδώ να το δείτε, ότι αυτό είναι αρκετά ανοιχτό και πιο ροζ με τη δικιά μου την επιδερμίδα, οπότε θα πάω σε κάτι τέτοιο, που έρχεται πιο κοντά στην επιδερμίδα μου. Φυσικά υπάρχει και σε loose μορφή το make-up powder, το compact. Λουσμοφή, είναι πολύ σκούρο αυτό για μένα, που κάνει πάλι την ίδια δουλειά. Εγώ έχω ξεχωρίσει τη συγκεκριμένη εταιρεία, τη Max Factor, γιατί και το συγκεκριμένο προϊόν της είναι το best seller της. Βασικά αυτό το χρησιμοποιώ πιο πολύ εγώ για ρετούς, γιατί μου αρέσουν πιο πολύ υγρές βάσεις, αλλά για ρετούς είναι συγκλονιστικό. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς το κάνω. Υπάρχουν για μένα τρεις τρόποι. Ο πρώτος τρόπος είναι αν τα foundation, τα compact foundation, τα χρησιμοποιείτε και τα βάζετε με πινελάκι, του make-up. Όταν γίνεται αυτό, μπαίνει πολύ πιο λίγη ποσότητα και είναι λιγότερο καλυπτικό. Εγώ θα το πάω έτσι για το πρόσωπό μου, θα σας δείξω όμως και τους τρεις τρόπους. Πάμε λοιπόν και προσθέτουμε. Όπως θα προσθέταμε μια πούδρα. Ο άλλος τρόπος που μπορείτε να το βάλετε είναι με το σφουγγαράκι του. Χρησιμοποιώντας το σφουγγαράκι γίνεται φυσικά πιο βαρύ το στρώμα και γίνεται και πιο έντονη κάλυψη. Εγώ θα το βάλω σε σημεία εδώ πέρα που έχω λίγα σημαδάκια. Και αν θέλουμε και πιο πολύ κάλυψη, είναι να βρέξουμε το σφουγγαράκι. Δεν θα το βρέξω βέβαια εγώ, απλά σας λέω τον τρόπο. Αυτό που θέλω να σας πω είναι με το συγκεκριμένο προϊόν, ενώ με όλα τα compact, ότι πρέπει να δώσετε λίγο χρόνο για να έρθει και να γίνει ένα με το δέρμα, να αρχίσει
το δέρμα μας να βγάζει την υγρασία και να αρχίσει να ενοποιείται, για να μην φαίνεται λίγο έτσι, λίγο μάσκα. Αυτό όπως που μπορούμε να κάνουμε και να τρέξουμε λίγο το χρόνο, είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα primer. Εγώ έχω διαλέξει αυτό εδώ πέρα, δηλαδή σε μορφή υγρή, σε spray, που υπάρχουν ορισμένα primer που μπαίνουν και πριν από το make-up και μετά. Έρχεται και δένει φασικά, δίνει την υγρασία που πρέπει και έρχεται και δένει όλο το make-up. Γίνεται ένα με το δέρμα. Τέλεια. Και τα αφήνουμε να στεγνώσει. Θα βάλω και λίγο λιποζάνη στα χείλια, γιατί είναι λίγο σκασμένα. Να ενυδατωθούνε, μέχρι να φτάσουμε στο κραγιόν μας. Λοιπόν, ήδη και εγώ το βλέπω ότι έχει αρχίσει και ενοποιείται. Σίγουρα βέβαια οι ξηρές επιδερμίδες καλύτερα να αποφεύγουν τα compact, δηλαδή τα powder foundation, γιατί θα αρχίσει να τους τραβάει το δέρμα, δεν θα είναι και ωραία η αίσθηση. Θα συνεχίσουμε με το μακιγιάζ που έχω να σας δείξω, ένα της πάρα πολύ ωραίο, ελαφρύ και φρέσκο, και μπορεί να χρειαστεί να ξαναβάλω από το σπρέι στο τέλος να έρθει και να γίνει ακόμα πιο φυσικό. Πάμε λοιπόν τα φρύδια. Όσο βασικά ανοίγει ο καιρός και μαυρίζουμε, δεν μου αρέσει να τονίζω πάρα πολύ έντονο το φρύδι. Οπότε η απόχρωση αυτή είναι και λίγο προσπαρτού. Το έχω βάλει και σε ξανθιές, να ξέρετε. Απλά τονίζω το φρύδι χωρίς να το σκουραίνει και να το αγριεύει πολύ. Φυσικά σήμερα, να ξέρετε, σας έχω δωράκια. Έχω διαλέξει λοιπόν τι θα σας κάνω giveaway. Οπότε μείνετε συντονισμένες μέχρι το τέλος, για να μην έχετε παράπονα. Φανταστικά. Και πάμε τώρα στις σκιές. Έχω διαλέξει τις ενούτα αποχρώσεις, σιγουράκι που τα λέω εγώ, και θα παίξω με αυτές τις τρεις σκιές. Δεν θα βάλω τίποτα παραπάνω. Διαλέγω αυτήν εδώ, μου γράφει ανοιχτή εμένα, οπότε τη βάζω εδώ σε όλο το καπάκι. Παίρνω μετά την πιο σκούρα σκιά και τονίζω το βάθος του ματιού μου. Και ξαναπάω ένα τσίκα από εδώ, άντε και δύο, και δουλεύω εδώ το βάθος του ματιού μου. Το μυστικό στο σωστό μακιγιάζ. Πολύ καλό τεκρετάρισμα, να μην φαίνεται που σταματάει μία σκιά και που αρχίζει η άλλη. Πάρα πολύ ωραίο το foundation, όση ώρα μένει, τονίζω και λίγο εδώ στην άκρη. Δεν θα σας τονίσω άλλο, γιατί θα βάλω και αρκετή μάσκαρα. Αυτό που θα κάνω είναι πάλι την πιο σκούρα σκιά να βάλω λίγο στο κάτω βλέφαρο. Και ξέρετε τι θα κάνω τώρα. Με την ίδια σκιά, δεν θα χρησιμοποιήσω μολύβι καθόλου, με την ίδια σκιά, με ένα έτσι πινελάκι πιο μικρό, θα μου γράψει και πιο έντονο σε σκιά, το οποίο το βάζω εγώ ρίζα-ρίζα. Είναι σαν να έχουμε βάλει λίγο καφέ μολύβι και να το έχουμε σβήσει. Το βλέπετε? Απλά μόνο αλλαγή στο πινελάκι μας και δίνει άλλο αποτέλεσμα. Και πάμε τώρα στη μάσκαρα. Η μάσκαρα Dark Magic, όνομα και πράγμα, δίνει έτσι έντονο αποτέλεσμα. Είδατε τι έντονο έχει βγει, και πάμε τώρα και κάτω. Τέλος και με τη μάσκαρα. Και αυτό που θέλω να κάνω έτσι τέλος λίγο για τα μάτια, είναι να βάλω μόνο λίγο λευκό εδώ έτσι στο κέντρο. Το δείτε μέσα πόσο φωτεινό βγαίνει, και λίγο εδώ. Απλά μόνο στο κέντρο του ματιού μας. Συνεχίζουμε με bronzing powder, να δώσουμε έτσι λίγο ζεστασιά. Α, είναι και πολύ ωραία. Σας έχω δείξει πως διαλέγουμε τις σωστές τερακότες, τα σωστά bronzing powder. Οπότε καλό είναι να μπείτε να δείτε το βιντεάκι, γιατί καλοκαιριάζει και θα σας βοηθήσει πάρα πολύ.
πολύ προσοχή όμως με τον project powder όταν βάζετε και ρούς και γυαλάδες αρκετές. Αν βάλετε και πολύ έντονη project powder ή έντονο contouring, θα σας βγει σαν μπουνιά. Σας το έχω ξαναπεί αυτό, δηλαδή σαν μελανιά. Θέλει προσοχή. Συνεχίζουμε φυσικά με το ρούς. Λοιπόν, έχω διαλέξει αυτήν εδώ την απόχρωση, που είναι έτσι λίγο πιο πορτοκαλί φωτεινό. Και από εδώ. Και η αλάδα μέσα του συγκεκριμένο. Και επαναλαμβάνω, όσα κορίτσια έχετε σημαδάκια από ακμή ή έντονους πόρους, καλό είναι να αποφεύγουμε τις πολλές γυαλάδες. Και εδώ προσθέτω έτσι λίγο. Συνεχίζουμε τέλος με το κραγιόν μας. Βγάζω λίγο το lip balm από τα χείλια, οπότε έχει πάρει την ενυδάτωση που πρέπει. Και συνεχίζουμε με το μολύβι μας. Πάμε στο κραγιόν. Έχω διαλέξει ένα εντελώς nude. Πάρα πολύ φυσικό χρώμα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και μου ταιριάζει. Σας έχω ξαναπεί ότι τα κραγιόν γενικώς πρέπει να τα δοκιμάζετε πάνω σας. Και τέλος λέω να προσθέσω πολύ λίγες γυαλάδες. Βλέπετε ότι το βάζω μόνο στο κόκαλο ψηλά και όχι σε όλο το μάγουλο. Θέλει πολύ προσοχή. Και λίγο εδώ. Μου πέσε παραπάνω, γιατί μου έχει σβήσει και το ολίβι και το ξαναπροσθέτω. Αυτά λοιπόν από μένα. Αυτό που έχω να σας προτείνω σαν τελείωμα είναι ότι μπορεί να χρειαστεί, εγώ θα βάλω ένα primer spray ή ένα setting spray, οπότε να έρθει και να δέσει ακόμα πιο πολύ το make-up μας με την επιδερμίδα, δηλαδή να πάρει, να τραβήξει την υγρασία που χρειάζεται το make-up powder, τα compact στην ουσία, για να έρθει και να δείξει πιο φυσικό το αποτέλεσμά μας. Οπότε εγώ θα ξαναρίξω άλλο λίγο, έτσι, αχ, πολύ ωραίο και δροσερό, στο τελείωμα που έχουμε ολοκληρώσει το μακιγιάζ μας, τα αφήνω να στεγνώσει, δεν παθαίνει τίποτα, μην ανησυχείτε, γίνεται ένα με το δέρμα σας. Ελπίζω να σας βοήθησα με όλα μου τα tips και τις προτάσεις μου, καλή επιτυχία λοιπόν, αλλά για το κλείσιμο σας έχω δωράκια, το Face Fenty Compact Foundation, αυτό που έβαλα εγώ, και την Dark Magic Mascara. Φιλάκια πολλά, καλή επιτυχία, μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου για περισσότερα beauty videos. Φιλάκια.